κουμπαρίσουμε σαν τις άλλες φορές. Πολύ, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Γεια σας, Greek Titans, τι κάνετε? Κάτσε να βάλουμε και τη μουσική να παίζει από πίσω. Κάσε, πιο σιγά. Έτσι, λούπα. Να κάνει έτσι χαλί, το λεγόμενο χαλί. Τι κάνετε? Πώς είστε? Κάτσε εδώ λίγο τα μηνύματα των παιδιών. Κάποια τα χάσα προηγουμένως γιατί είχε κλείσει το τέτοιο. Έκανα μία επανεκκίνηση στο router. Καλησπέρα, Mr. Αλάνη. Καλησπέρα, γεια σου ξενάκι. Ο Διαγούμας. Είναι αυτό το μουσταρδί κάπως πρασινοχρώμα που δεν διαβάζει καλά το όνομα. Ο Μαρ μέσα ξενάκι, Supermarket GR, Techcentra. Supermarket GR, ναι, για το ίντερνετ, μπράβο. Άγγελος GR, καλησπέρα, Κώστας 50, τι ώρα ξεκινάει, περίπου κατά τις 6. Ξεκινήσαμε. Λέει και ο Mr. Lani σε 10, γεια σου, Yolt Old School, Dragon Malay, Κώστας 5-10, καλησπέρα. Μίτσος Drifter, καλησπέρα και σε εσένα παλικάρι μου, Τάσος 27 GR, σπέρα. Στέφανος σε 33, hello, λέει, γεια σου και εσένα Στεφανάκο. Σκέλζορ GR, ωραία μουσική, όντως είναι πάρα πολύ ωραία μουσική. Άγγελε, που με ρώτησες, δεν ήταν η κλασική μουσική, ήταν η μουσική από το παιχνίδι της Psygnosis, το Agony. Agony, Amiga Game. Τσέκαρε το, είναι πάρα πολύ ωραίο game. Πρέπει να πάω πιο αριστερά, γαμώτα. Λέει και ο Old School, τι του θύμισα. Ο Ντόπι, καλησπέρα. Γεια σου Λιάκο αγορίνα μου, καλησπέρα. Ο Πάνος 244, γεια σου και σένα αγορίνα μου. Καλησπέρα σε όλους. Άγγελος Ντόπι, Στέφανος Ντόπι. Ο Ηλίας που ανεβάζει και γράφει φώτο βιντεάκι. Άγγελος Παναθηναϊκός, χαλό. Χαιρετάνε και τον Ηλία εδώ τα παιδιά. Running Greek Gamer. Running Greek Gamer. Ο Άκης Πα, Κώστας, Pro Gamer Nick, καλησπέρα και σε σένα. Homie RGG, Outlast. Το ξέρετε ότι το Steam σας δίνει το Borderland 2, έτσι, να το κατεβάσετε δωρεάν για Σαββατοκύριακο προσφορά, αλλιώς νομίζω μείον 50% μείωση, κάτι τέτοιο. Τσεκάρετε το μία και δίνει και ένα Democracy, το οποίο είναι νομίζω, να σας πω τι είναι αυτό το Democracy. Αυτό το Democracy είναι Indie Simulation Strategy, κουκουρούκου μανταλάκια. Το άλλο, το κλασικό, το ξέρετε, 50% είναι η προσφορά Σαββατοκύριακο, είναι στα 15 ευρώ για το Borderland το 2, Free Weekend. Παίζετε όλο το Σαββατοκύριακο μέχρι και τη Δευτέρα, νομίζω λίγη Δευτέρα η προσφορά του, όσο το προλάβετε, δηλαδή να το έχετε. Να παίξετε λίγο. Άμα ξαναπαίξω Outlast, λέει, βραδιάτικο, θα χέσω τον καναπέ μου, LOL. LOL, άντε ρε από εδώ πέρα που τρομάζεις κιόλας. Ποιος λέει ο Μορφάντρα? Τι λέει εδώ ο Μορφάντρα? Ο Μορφάντρα μου λέει ο Ξενάκης, λέει ο Ράντιν Κοτάκη, λέει Νάτος, λέει Νάτος, Κοτάκη, Χωσάκη, Κοτάκη, Σάκη, Κοτάκη. Πού είναι ο καφές? Ο καφές είναι, τον βλέπεις, εδώ είναι, εδώ το καλαμάκι, εδώ. Το καλαμάκι, το κουλτουριάρικο καλαμάκι. Όχι, δεν τρακάρουμε πια. Σάκη, λέει, τα καρπούζια είναι γλυκά. Άντε από εδώ πέρα. Άιτε από εδώ πέρα, είδατε γαρδιά τα blooper να μπουν και έχει τελειώσει όλοι. Αν σου φαίνομαι ενισταγμένος, όχι, δεν είμαι ενισταγμένος. What's up, γεια σου Γαλιλαία, γεια σου παλικάρι μου, καλησπέρα. Άντε μάνο, λέει, έχω βάλει μπροστά για Race 07. Ένα παλικάρι μου, λέει το παιχνίδι, λέει το Race 07, πρέπει για σένα να το ονομάσουν Rage 07 και όντως έχει δίκιο, γι' αυτό και εξού και ο τίτλος Rage 07. Ο Κιτσάρα Sky, Τάσος 27 GR, γεια. Ντόπι Pro Gamer, Pro Gamer Nick, ο Alex 325B330B, καλησπέρα. Το καλαμάκι εδώ μπροστά, το καλαμάκι. Λοιπόν, έχω νέα. Τη Δευτέρα, επειδή γενικά πολύ με ρωτάτε, τη Δευτέρα σας έχω βίντεο τα περιφερειακά μου. Πληκτρολόγιο, mouse, κάμερες που χρησιμοποιώ, αυτά τέλος πάντων που χρησιμοποιώ και τα ακουστικά μου. Θα τα δείτε τη Δευτέρα. Έφτιαξα ένα vlog. Τρίτη, Company of Heroes, να τελειώσουμε τη δεύτερη αποστολή. Τετάρτη, Medal of Honor. Παρασκευή, Batman. Ναι. Το οποίο εντωμεταξύ Company of Heroes δεν το έχω μοντάρει το βιντεάκι. Batman δεν έχω παίξει καν.
Γεια σου Γουάγκη, καλησπέρα. Γεια σου Μίτσο Drifter, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Θα παίξει R Factor, δεν νομίζω, θα πάμε σήμερα για ρίσεις 07 μόνο. Αυτό, τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Είναι 48 άτομα μέσα. Καλησπέρα σε όλους. Σε όλους. Μάνο λέει με αγαπάς πολύ, πάρα πολύ. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το Race 07 να τα κάνουμε πουτάνα όλα. Σήμερα γενικά δεν θα έκανα live, δεν θα έκανα τίποτα, αλλά επειδή θέλατε κιόλας κι εσείς live, είπα να κάνω κι εγώ ένα, μπας και ξεχαστούμε. Πάμε, ρο, Race, πάμε για Race. Πάμε να να βάλω φόρμουλα. Λιάκο λέει ένα ωραίο παπακρίντο καλαμάκι. What? Όχι ρε. Το καλαμάκι το κανονικό είναι, απλά εσύ το κανονικό το καλαμάκι είναι. Κανονικό καλαμάκι είναι. Απλά το κάνεις έτσι κουλτουριάρικα. Κάτσε λίγο. Έλα. Έλα, φόρτωσε. Ωραία. Απλά όπως είναι έτσι το καλαμάκι, το παίρνεις και το κάνεις έτσι εδώ και το γυρίζεις προς τα εδώ και το κάνεις κουλτουριάρικο. Αυτό. Α, και το άλλο είναι ότι αύριο, εάν κάνω live stream από το πρωί, θα φτιάξουμε μαζί τον καφέ με το Red Bull ή το Energy Drink. Πήρα Energy Drink γιατί όντως ήταν πιο φθηνό. Δεν με βλέπεις ο Ρεξάτο, ναι. Πώς σου φάνηκαν οι τραγουδιστικές μου ικανότητες. Ποιος έσφαξε τη γάτα, πάτησε το σκύλο, ξεπουπούλιασε την κότα, ζωντανή. Γιατί αγόρι μου, τι σου φταίξε η πάπια η καημένη, τι σου φταίξαν αυτά, γιατί, why. Φόρμουλα λέει, είναι φόρμουλα λέει, βάλε μάνο γύρισες λέει το καλαμάκι προς την οθόνη να πίνουμε κι εμείς. Συγγνώμη. Ορίστε προς την οθόνη να πίνετε κι εσείς. Ορίστε. Είναι λίγο και το χρώμα του έτσι προς τα εσάς. Μισό λεπτάκι λίγο. Κλείσε εσύ. Έτσι γιατί είναι... Μου ήρθε ένα μήνυμα. Πού ήταν το μήνυμα τώρα. Μισό λεπτάκι παιδιά. Α, εδώ είναι. Λοιπόν, θα ανοίξω ομιλία στο Steam για να, πώς το λένε, να μιλάμε κιόλας. Έγινε αυτό προχθές το βράδυ, δεν θυμάμαι, με τα παιδιά, με τον Jim, Jim και άνοιξε το Steam και κάναμε μπλα μπλα κιόλας και μιλάγαμε και με τα παιδιά. Σκέτος είναι, όχι, γλυκός είναι. Πάντα γλυκό. Λοιπόν, εκείνης. Όχι. Και μετά. Όχι, ακύρωση. Κάτσε να δούμε πώς το κάνουν τώρα. Περίμενε. Πρόσκληση στην συνομιλία. Από εδώ το κάνεις, έτσι. Α, μάλιστα. Άρα, όσοι είναι λοιπόν να μπουν. Κάτσε. Κάτσε το κάνουμε τώρα γιατί. Γκ. Εδώ είμαστε. Ωραία. GG. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, και κίνηση φωνητικής συνομιλίας. 1-2-1-2, α όχι κάτσε, τερματισμός, προβολή ρυθμίσεων. Κάτσε το κάνω αυτόματη, γιατί είχα βάλει το alt. Οκ, 1-2. 1-2. Πρέπει να ακούγομαι. Ακούγεσαι, εγώ ακούγομαι. Ναι, μια χαρά. Ποιος είσαι εσύ, είσαι ο?
Ξενάκι είναι. Α, έλα, έλα, ξανά και έλα. Είναι μέσα και ο Wagi. Είναι ο Wagi, είναι ο Goldsworth και είναι και ο 2K. Όχι, όχι, μην μου κάνετε κλήσει. Θα μπαίνετε στην ομάδα στο Steam. Στο Greek Titans. Θα μπαίνετε μέσα και θα μιλάτε από εκεί. Δεν θα μου κάνετε κλήσει. Αγνόηση. Κάτσα του πονάρ στην ομάδα και πάμε να ξεκινήσουμε. Κάτσα ή να τον καλέσω. Κάτσε πρόσκληση στην συνομιλία. Α, ωραία. Άψογα. Λοιπόν, και πάμε να τρέξουμε. Α, υπήρχε ένα bundle ενημερωτικά, σας το λέω, σας το έχω βάλει. Τσέκαρε λίγο, λέει, τα μηνύματα που έστειλα φουμπού. Μισό λεπτό. Ακούγομαι. Ναι, μια χαρά ακούγεσαι. Ναι. GG. GG. Ακούγομαι. Ναι, α, ναι. Ναι, κανονικά ακούγεσαι. Απλά θα βάλετε ακουστικά, παιδιά, για να μην περνάνε ο ήχος μέσα από το μικρόφωνο σας και ακούγεται δύο φορές. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Hello. Έλα ρε Γουαγγί. 96, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, και πάμε να παίξουμε. Παίξαμε την άλλη φορά με τα παιδιά. Race 07 παίξαμε F3000. Θα ξαναβάλουμε κλάση F3000. Είχε πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει λοιπόν εδώ Old Man Racing. Θα μπείτε στο PS3 με F3000. Είναι Brno 07 Qualifying. Μπείτε εκεί πέρα μέσα. Πάμε να τρέξουμε φορμουλίτσα. Φορμουλίτσα. Μπήκα εγώ, βέβαια. Ωραίος, ωραίος. Κάτσα βρούμε κανένα καλό κουλτουριάρικο αμαξάκι να βρούμε. Ω, το βρήκα. Αυτό. Ω. Και το μαύρο είναι ωραίο. Πάμε αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Είναι το Μπρνό, ο το Μόντρο Μπρνό. Είσαι ό, και λέγεσαι. Έτσι ακριβώς. Όσοι θέλουν να μπουν, 56 παιδιά είναι μέσα. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Αν είναι λοιπόν αύριο το πρωί, θα κάνω live και θα φτιάξουμε τον καφέ λοιπόν μαζί. Θα τον φτιάξουμε μαζί τον καφέ. Όπως σας είπα, με το energy drink, για να δείτε πώς γίνεται και πώς μπορείτε να το φτιάξετε κι εσείς. Όσοι είναι στους Greek Titans μπορούν να μπουν στην κλίση. Βασικά, καλό είναι βέβαια όσοι είναι να τρέξουν να μπουν στην κλίση για να μπορούμε να μιλάμε. Όσοι είναι να μπείτε στην κλίση, φορέστε ακουστικά για να μην περνάει ο ήχος από τα ηχεία στο μικρόφωνο και μικροφωνίζει και ακουγόμαστε όλοι δύο φορές. Λοιπόν, είναι τα παιδιά μέσα, κάτσε να δούμε πώς είναι. Και είναι όπως βλέπετε είναι με κράνος. Κάτσε να βγούμε μία. Ωραίος. Να φορτώσει και τους υπόλοιπους. Κάθε φορά είπαμε πατάνε με το escape μπαίνουν και οι υπόλοιποι. Timing. Είμαστε 2, 4, 6, 7. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν για αγώνα. Πάμε για αγώνα, παιδιά. Α, μπήκε και ο Λιάκος. Πάω μέσα. Ωραία. Πάμε να κάνουμε πάλι έτσι. Οπ, μισό λεπτάκι, παιδιά. Μισό λεπτό. Εδώ ακούμε. Σε ποιο σερβέρ είμαστε? Old Man Racing Peace. Thanks. Περιμένετε. Και Old Man απ' όλα. PS3. PS3. Okay. Λοιπόν, πάμε λοιπόν κατευθείαν παίδες για αγώνα. Πάμε chat και πάμε να κάνουμε next Μάνο, μ' season. ακούς? Έλα, ακούγεσαι. Μια χαρά ακούγεσαι. Τι κάνεις? Μια χαρά. Καλά. Ποιος είσαι? Είσαι ο. Είσαι ο και λέγεσαι όπως Ο λέει. Πάνος, ρε. Έλα ρε πάνω, έλα. Steam group, παιδιά, ναι, στο Steam group. Steam group. Περιμένουμε ένα να ψηφίσει, ένας να ψηφίσει. Ναι, πάμε λοιπόν για race, για αγώνα. Μπείτε. Πάμε. Synchronizing game. Πάμε να τρέξουμε. Μην κάνετε άκυρες εκκινήσεις. Με προσοχή, είμαστε 8 άτομα. Μετά θα μπουν και οι υπόλοιποι σιγά. Είναι F3000. Προσέξτε λίγο το πώς οδηγείτε, γιατί είναι F3000 και ξεκινάμε.
γυρίζουν εύκολα τα αμάξια. Άρα το νου σας. Γιατί είναι πίσω κίνηση. Ωραία και τρίφτουμε την... Και γενικά το γκάζι δεν θέλει απότομες κινήσεις, απότομα πατήματα. Εντάξει, η οδηγική συμπεριφορά από τα αμάξια που παίζαμε με τα Honda, αν θυμάστε, ή με τα Mini, δεν έχει καμία σχέση τώρα. Γιατί είμαστε με πισοκούνα τώρα τα αμάξια, είναι πισοκούνα. Μάνο. Έλα. Όχι, ακούγεστε κανονικά. Όχι, ενώ εσύ όταν μιλάς ακούγεσαι διαφορετικές διαφορετικά, διαφορετικά στο stream call. Αυτό δεν νομίζω, το ίδιο πρέπει να ακούγουμε. Επειδή αν δεν πατάς το κοντρόλ δεν ακούγεται, αυτό σου. Άλλο, το έχω πει τώρα να είναι free, να μην πατάω για να ακούγουμε. Okay. Το είχα μέχρι χθες το βράδυ που παίζαμε με τα παιδιά. Ή προχθές ήταν, ή χθες, δεν θυμάμαι. Ήταν με alt, πάταγα το alt. Αλλά τώρα το βάλα γιατί την ώρα που μιλάω δεν μπορώ να πατάω και το alt, γιατί χάνω και σκουκέρνω. Πάτημα και πάτημα φρένο πάνω στη στροφή, αυτό σημαίνει ότι θα γυρίσει το αμάξι. Άρα πρέπει να παίζετε και με ανάποδα τιμόνια. Να το δείτε, πόσο απλά μπορεί να γυρίσει, λίγο γκάζι και γυρίζει κατευθείαν. Αλλά δεν είναι σαν φόρμουλα. Εδώ δηλαδή μπορείς να κάνεις λίγο και ανάποδα τιμόνια. Μάνο, να σου πω κάτι. Ναι. Όταν τελειώσω εγώ, να μπορείς να μου πεις για να πω, γιατί δεν πρόλαβα. Ναι, θα τελειώσω, θα τα ακούς κιόλας. Το έχω μιουταρισμένο το stream για να μην κάνει... Α, ναι, οκ. Είναι πάντως 8 άτομα μέσα, δεν τρέχουν εκεί 8 από ό,τι βλέπω, κάποιοι είναι εκτός. Εν τω μεταξύ αυτή είναι λίγο την παράξενη πίστα, έχει τεχνικές τροφές.
καλό βέβαια είναι ότι στις στροφές την ώρα που στρίβουμε να πατάμε πάρα πολύ τον γκάζι. Το πατάμε λίγο έτσι, αλλά όχι πάρα πολύ για να μην μας γυρίσει το αμάξι. Σιγά σιγά, γύρω με το γύρο, μπορείς να επιτεθείς λίγο στην πίστα, να δεις πώς είναι τα πατήματα, πώς πηγαίνει, να δεις αν μπορείς να πας με διαφορετική ταχύτητα. Πήρα τελείως διαφορετικά αυτές τις δύο στροφές. Μπήκα με τρίτη. Και αυτή με τρίτη. Διαφορετικά πατήματα, να δω την ανέχεια. Και είμαι και άλλο λίγο πιο γρήγορος, κατά 555 του δευτερολέπτου. Μισό δευτερόλεπτο. Πάμε για ένα 1.57.056. Κατεβάσαμε κι άλλο. Τώρα σιγά σιγά που μαθαίνουμε τις στροφές, θα κάνουμε διαφορετική επίθεση στη στροφή πάλι. Μπροστά έχουμε και τον Ηλιάκο Πάο. Έτσι. Καμιά φορά αυτό γίνεται όταν έχεις κάποιον μπροστά σου. Μπερδεύεσαι με τα δικά του πατήματα και το στα μούτρα σου. Baby. Του μπαρε, τερακέ έκανε. Είμαστε στο πέμπτο γύρο, πάμε για τον έκτο και έχουμε άλλους δύο. Είπαμε στο Oldman Racing είμαστε παιδιά, στο PS3, στο F3000. Για να μπείτε. Και χρειάζεσαι το Racing για να μπείτε, αλλιώς δεν παίρνει. Ποιο? Το Race Room, το δωρεάν είναι. Α! Όχι ρε, από το Race Room είναι αυτό. Όχι ρε, το add-on του Race Room, για το Racing δεν λεπτά. Ναι, α, δεν το ξέρα. Αλλά έτσι κι αλλιώς ναι, αυτό ναι, το δίνανε. Ναι, το δίνουν τώρα να το πούμε μαζί με το Race και τα λεφτά. Αλλά όσο το έχουν από παλιά, δεν θα το κατεβάσουμε, να το δούμε, δεν ξέρω. Ωραία, άλλοι δύο γύρι και τελειώσαμε.
για να πάμε λίγο πιο επιθετικά τώρα. Ήμουνα και πιο γρήγορο σε 300, ε! Δεν είχα κόψει πάρα πολύ τη φόρα από το αμάξι, άρα εφόσον είχα στροφές που κατέβασα τα κίνητα και το έκανα να γυρίσει. Δυστυχώς. Κρίμα και ο χρόνος που είχα κατεβάσει. Πήγαινα με ένα 56. Δεν πειράζει. Πάσουμε το 1.57. Και ετοιμαστείτε για να μπείτε. Μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορος. Για να δούμε. Για να δούμε, θα το σπάσουμε το 57. Χάσαμε μισό δευτερόλεπτο. Αλλά είμαστε 0.41 κέρδος. Για να δούμε. Ναι, ναι, ωραία. 1.56. Και τελευταίος γύρος. Για να τα δώσουμε όλα για άλλα τώρα. Πάμε. Έτσι κι αλλιώς μόνος μου έχω μείνει. Το ξέρω. Την επόμενη μέρα δεν είχα ανοίξει κιόλας. Είχαν μπει κάποια παιδιά. Κάποιο κόλλημα είχε φάει, γι' αυτό κάτι είχε πάθει. Δεν ήταν.
πιο αργός μάλλον. Είναι πιο αργός. Κατά ένα δευτερόλεπτο. Δεν πειράζει. Πάντως σπάσαμε το 1.56. Το 1.57 το σπάσαμε. Και τερματίζουμε. Και τέλος. 1.57-0. 1.56-143 ο πιο γρήγορος γύρος. Μπράβο. 45 παιδιά βλέπω μέσα. Τι άλλα παιχνίδια. Αντρέα, μόνο αυτό σήμερα. Τώρα δεν θα σε φτιάξω, λέει ο Τζίμκε. Μίτσο, καλησπέρα. Γεια σου, Λάμπρος, GR Μπαλογιάννη, καλησπέρα και σε σένα. Χαιρετά τα παιδιά, ο Τίτο Μαν 92. Καλησπέρα. Μάνο, λέει, είσαι ανάποδος, λέει, στον αγώνα, λέει, ξεκινάμε επιθετικά και όσο πλησιάζει προς το τέλος πάμε συντηρητικά. Το ανάποδο ακριβώς, γιατί είμαι ανάποδος άνθρωπος. Στις δοκιμές, λέει, και στα αποκριματικά, λέει, ξεκινάμε, λέει, χαλαρά και προς το τέλος, λέει, πάμε επιθετικά. Μάνο, λέει, ναι, μία προφορά γράψ' το. Μάνο, λέει, είναι καλά τα οικόπεδα, μια χαρά είναι. Μια χαρά και παίζουμε με τη Λόλα, τη Λόλα που τα παίρνει όλα. Δε φταίω εγώ, Λόλα, λέει, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Και πάμε, λοιπόν, κοτίνου. Θα μπουν τώρα και τα υπόλοιπα παιδιά. Τιμαστείτε για να μπείτε, παιδιά. Τιμαστείτε για να μπείτε. Old Man Racing, λοιπόν, στο PS3. Με το F3000. Κάτσα κλείσω και το καλωριφέρ. Παιδιά, ακούγομαι. Ένα ρέσκι με βγάζει. Οκ, ευχαριστώ. Και μπορείτε να έρθετε στο group στους Greek Titans. Έχουμε ανοίξει μικρόφωνα για να μπορούμε να μιλάμε. Και όλα σχετικά με τα παιδιά, αν είναι που θα παίξουν. Πάμε και Minecraft με ένα φίλο, λέει, τα λέει μέσα αργότερα. Έγινε Μίτσος, Drifter, καλό game να έχετε. Λοιπόν, και περιμένουμε τώρα να κάνει αυτό. Να κάνει την επόμενη πίστα. Βέβαια, αυτός έχει βάλει 8 γύρους, γιατί υποτίθεται παίζεις με φόρμουλα. Αν ήταν τα Honda εκείνα τα αγωνιστικά του, τα τουριστικού τύπου, ή ήταν τα οχήματα τουρισμού, ή ήταν τα μίνι, μπορεί να έχει βάλει 5 πίστες. Το έγραφα δεύτερη φορά γιατί αντί για Μάνο είχα γράψει μόνο. Ναι, ακούγεσαι μια χαρά. Μπορούσες να βάλεις το όνομά μου από κάτω με τα Μάνο με ένα αστεράκι. Δεν χρειάζεται να το ξαναγράψεις όλο, βρε. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή εκεί που λες όλο, μόνο Μάνο επιθετικά και στο τέλος θα γράψεις από κάτω Μάνο με αστεράκι και εγώ θα το καταλάβω. Λοιπόν, και περιμένουμε τώρα να κάνει event results. Μάλιστα. Α, ο Λιάκος πάω τερμάτισε. Με δύο γύρους πιο πίσω. Ωραίος. Ναι, τερμάτισε χωρίς να έχει πρόβλημα. Τα υπόλοιπα παιδιά σταματήσαν λόγω είπατε accident ή είχαν accident και suspension. Δηλαδή ατύχημα και ανάρτηση ή κάτι τέτοιο. GG. Μπείτε για τον επόμενο αγώνα. Μπείτε. Και είναι και ο Μίστερ Αλάνη που είναι από την Ιταλία. Γαλλία. Λοιπόν, monitor. Για μπείτε τώρα σε 15 δευτερόλεπτα ξεκινάει, ετοιμαστείτε να μπείτε. Καλησπέρα, X-Killer. Καλησπέρα. Μάνο. Ναι. Μερικές φορές που λέει ότι είναι από άλλη χώρα, το παρκείο δεν το βάλουν και βάζουν ό,τι να είναι. Το λέω εγώ γιατί... Ναι, μα και εγώ στην αρχή είχα φτιάξει. Καλησπέρα. Είχα φτιάξει ένα, αλλά δεν ξέρω τι σκατά έγινε και με είχε βγάλει μια άλλη εθνική χώρα. Και λέω, μα καλό, πώς διορθώνεται αυτό. Και μπήκα μέσα, αν θέλετε πάτε δηλαδή στον οδηγό σας και του αλλάζετε στα option, δηλαδή πάτε στον οδηγό και του αλλάζετε τη σημαία και βάζετε την ελληνική σημαία που είσαστε από Ελλάδα. Ήθελα να το παίξει ο άλλος, ήθελα να το παίξει Ιταλός, γιατί οι γυναίκες γουστάρουν τους Ιταλούς. Λόγω ιταλικής προφοράς. Τι παίζουμε τώρα, δεν ξέρω και τι πίστα είναι, κάτσα δούμε και τι πίστα να γελάσουμε. Γιατί δεν λέει, και δεν μπορώ να πω... Και την προηγούμενη πώς αλλάζουμε. Ποιο. Και την προηγούμενη φορά που σε είχα ρωτήσει πώς αλλάζουμε στο ένα stream σου, ναι. Το είχα και εγώ έτσι Ιταλία κατά λάθος. Ναι, το έφερες, το έβαλες κανονικά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, παιδιά. Θέλετε να ξεκινήσουμε ή θέλετε να τρέχετε γύρω-γύρω, τι θέλετε. Είναι υπό. Ρώτη, ναι. Να τρέχουμε γύρω-γύρω. Καλά, εγώ έβαλα δύο, άμα ψηφίσετε πάμε για ένα. Μάλλον μην κάνετε ακόμα, μην ψηφίσετε. Περιμένετε να μπουν και άλλα παιδιά.
Κάτσε να μπουν για άλλα παιδιά. Είναι 7 άτομα μέσα. Άντε, μπείτε, μπείτε. Εγώ κάνω join, εγώ κάνω join. Ναι, μπείτε, 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 πριν μην ξεκινήσουμε ακόμα, μπείτε. Μπείτε. Για να δούμε εδώ, εδώ είναι ο Λιάκος. Πολύ συγκρόμενο. Ναι, είναι υπό, είναι ωραία πίστα που μου αρέσει. Μπήκανε και τα υπόλοιπα παιδιά, μπαίνουν μέσα πολύ και ο Τζίμπια. Ναι, ναι, είναι πολύ ωραία πιστούλα αυτή, απλά θέλει έτσι λίγο προσοχή στην οδήγηση. Βλέπουμε εδώ έχουμε τον Λιάκο. Έχουμε και γρήγορα αυτοκίνητα. Γυρνάνε και εύκολα. Ναι, απλά θέλει λίγο αυτό, άλλο. Θέλει προσοχή στο... Όπα! Πρόσεξε Λιάκο να σε περάσει ο αυτός που είναι από πίσω σου. Άστο να λίγο να σε περάσει. Okay. Ωραίος. Ωραίος. Okay. Δεν έχω ρόδες εσύ. Τώρα καλά στη στροφή. Μπαίνουνε και άλλα παιδιά. Μπαίνουνε. Μπείτε, μπείτε. Εδώ βλέπουμε τον πρόδρομο. Θα μου πεις βέβαια εσύ μας δείχνεις στους άλλους και δεν τρέχεις, έλατε, γιατί είμαι κουλτουριάρης. Άκου τη λιμονιέρα πως γυρίζει. Τζιμ και είμαστε στη σελίδα έτσι για να ξέρεις, είμαστε στους Greek Titans, στην ομάδα, στο group για να μπεις. Βόλτα, loading βόλτα, what? Λοιπόν, BNG. Ρε, ποιος τα κάρει. Ο Gold Sword γύρισε μόνος του. Το χάσες. Σε γύρισε. Ο Gold Sword. Δεν τράκαρες με κάποιον. Από ό,τι κατάλαβα δηλαδή έτσι. Λοιπόν, πιο ξενάκι λίγο. Λοιπόν. Ναι, ο, ποιος ήταν, ξέρω εγώ ποιος ήταν. Λοιπόν, κάτσε να πατήσουμε μία έτσι. Όχι, εμένα με τράκαναν από πίσω στο τροφύρε. Και δεν... Λοιπόν, και πάμε chat, άμα θέλετε next season. Πάμε, πέντε χρειάζονται να ψηφίσουν. Πάμε να τρέξουμε, πάμε. Πάμε να τρέξουμε. Πάμε να τρέξουμε. Μοιάζει λίγο με Μονακό. Μόνο στο ότι είναι στενή πίστα, αλλιώς δεν έχει καμία σχέση με το Μονακό. Wait λίγο λέει να μπούμε όλοι. Ναι, καλή τύχη. Θα την χρειαστείτε. Να είσαι καλά. Damn. 47 παιδιά βλέπω μέσα. Καλησπέρα σε όλους που έχουν μιλήσει, όσοι δεν έχουν μιλήσει, όσοι έχουν μπει μέσω Twitch που έχουν κανάλι, όσοι δεν έχουν κανάλι, όσοι μπαίνουν σαν... παρέα, ας πούμε, σαν εκτός. Ξέρει κανείς λέει πως αλλάζουμε τη χώρα. Πας στα option. Στα option νομίζω και πηγαίνεις στο... Και όχι game settings ή μετά, μετά, μετά τον αγώνα μάλλον θα πας έξω στο... στο μενού και θα το φτιάξεις. Λοιπόν, για απαντήστε ακόμα. Άλλους τρεις χρειαζόμαστε. Πάμε. Πάμε να κάνουμε αγώνα. Ο Μάνος λέει είναι ο κάμερα μάνος. Έτσι, έτσι ακριβώς. Γεια σου Τζιμ Παρίσι, καλησπέρα γορίνα. Είμαστε στο Race 07, παίζουμε το F3000. Άμα ψήνεσαι μπες μέσα. Μπες μέσα να λογαριαστούμε σαν αυτοκίνητα, μπες, σαν φόρμουλες, μπες μέσα. Είμαστε στο Old Man Racing PS3 που τρέχουμε με τα F3000. Δύο στροφές λέει έμοιαζαν. Τρεις ακόμα, πατήστε ρε. Πατήστε, τώρα θέλει 7. Τέσσερις, τρεις. Έλα, τρεις. Κάτσε πατάω κι εγώ. Ναι ρε, πατήστε, πατήστε να πάμε. Δύο. Πατήστηγες. Έλα ρε Δημήτρη. Αύριο Μάνο λέει το απογευματάκι, λογικά ναι, οκ. Έλα δύο. Ωραία, ένας ακόμα. Έλα. Sorry. Πάμε ακόμα ένας. Ωραία, πάμε. Τέλεια, πάμε για αγώνα. Πάμε για race. 23 άτομα είμαστε μέσα, το οποίο σημαίνει προσοχή στην πρώτη στροφή, γιατί στην πρώτη στροφή πάλι μην ξαναλέμε τα ίδια, ξέρετε. Μην λέμε τα ίδια. Και προσοχή παιδιά τώρα που θα κάνετε κίνηση, επειδή είναι πισωκούνα και είναι τα F3000, έχουν πάρα πολύ γρήγορη ροπή και μπορεί άντας να σας γυρίσει. Με Δευτέρα.
Παιδιά, good luck λέει, θα τη χρειαστείτε. Να είσαι καλά. Θα τη χρειαστούμε λέει. Βόλτα λέει, left the game. Γιατί ρε Βόλτα έφυγες ρε Βόλτα. Πού πας ρε Βόλτα, κάτσε να κάνουμε καμιά Βόλτα. Καλή τύχη. Να είσαι καλά. Πάμε, πάμε να γκαζώσουμε. Πάνω ξέρεις θα γίνει. Τι θα γίνει. Δρόμο. Όχι ρε παιδιά, άμα, σιγά σιγά. Όχι, όχι. Εκεί μπροστά έχει μια τρύπα, έχει ένα πάρκινγκ. Σιγά σιγά, πατήσουμε φρένα. Εκεί θα πρέπει να μπείτε με πρώτη με δευτέρα. Δεν το έχω οδηγήσει για να ξέρω πώς πάει. Εγώ με δευτέρα ξεκινάω. Όχι, ενώ ρε συστροφή κάτω-κάτω. Γι' αυτό θέλει σιγά σιγά. Με δευτέρα ξεκινάω. Α, ωραία. Με δευτέρα. Good να το ξέρετε, δεν βλέπω κανέναν για κάποιο λόγο. Δεν είναι τίποτα, καλό είναι αυτό. Οδηγάς κανονικά. Ήρεμα λέει τα φρένα. Εγώ τους βλέπω όλους. Ωραίος. Εγώ δεν βλέπω κανέναν. Ναι. Είμαι πίσω ακριβώς πάνω. Α, ωραία. Οχ, τους βλέπω τους καθρέφτες μου. Ω, μαλάκα, τι γίνεται. Και ο άλλος ο κίτρινος ζούμης εκεί πέρα δεξιά να μπούμε κάθε και κρατάει και τη σημαία. Έναν περιμένουμε, θα μπει ένα. Α, έλα, πάμε. Προσοχή τα φρένα, κόψτε! Καλά που είπαμε κόψτε. Καλά που είπαμε κόψτε κιόλας, έτσι. Καλά που είπαμε κόψτε κιόλας. Εγώ τον πήδηξα κιόλας, εγώ πήδηξα και τον πρόδρομο. Εδώ είναι το ίδιο. Προσοχή. Δεν μπορώ να περάσω τον πρόδρομο τώρα. Ωραία. Άρα μου, έχασα και τη τέτοια την αεροδρομή μου. Darksider! Εντάξει, πειράζει, με κοπανίσαν και ξεκόλλησα. Και οι νέες άκουσα. Έχουν όλα τα σέκτορ, έχουν αγωνιστικό συμβάν. Δυστυχώς με φύγει. Είδατε πόσο εύκολα μπορεί να γυρίσει. Sorry άμα πήξα κάποιον, δεν έβλεπα κανένα. Να περάσει. Δεν ξέρω αν οι ζημιές είναι μόνο οπτικά αν έχει ζημιά ή αν επηρεάζεται και τα μάξι. Ο Έλληνας Creeper πάει χωρίς ρόδα. Ο Καρπάτο εδώ που τρέχει μπορεί να την ξέρει την πίστα. Ξαναπεράσαμε τον Καρπάτο, ο πρόδρομος είναι μπροστά. Ο Καρπάτο εκεί προσπαθεί να με περάσει και τα λοιπά, προσπαθεί αβυσαλέα να με περάσει. Thank you.
Πάρω πώς φάνηκαν τα φυσικά της Razer που έκανε Sandbox. Μια χαρά ήτανε. Τιμή πόσο τα είχε πάρει? Δεν ξέρω. Αν δεν ξέρω. Όχι. Μα δώρο ήτανε. Οκ, οκ. Και κρατάμε ακόμα αυτή την πρωτιά. Γι' αυτό και όταν δεν ξέρετε γενικά την πίστα, χαλαρά χαλαρά, μην αγχώνεστε. Ωωωω, μαλακία. Ξέρετε τι στάζει. Αλλά το γύρισε τα μάξι, εμείς τον περάσαμε και είμαστε πολύ καλά, ωραία, και είμαστε πρώτοι. Γι' αυτό σας λέω, δεν χρειάζεται πάρα πολύ γκάζι, ειδικά σε αυτή την πίστα, και πρέπει να πηγαίνετε χαλαρά, στοργικά, με το γκάζι, με το τιμόνι. Και πηγαίνω και χωρίς μπροστά αεροτομή. Το οποίο σημαίνει φουμπάρ. Είναι πάνω μέσα 13 άτομα πάντως που βλέπω. Η δυναμική της φόρμουλα εδώ του F3000 δεν είναι σαν τα άλλα τα αμάξια. Ένα 19 είναι το πιο γρήγορο, ένα 19-141. Πόσοι οδηγάνε? Πάμε να κάνουμε ένα γύρο. Καλό. 5 οδηγάνε ακόμα. Ζωή να έχουμε. Γύρω, γιατί έχω μπροστά άλλον. Ο πρόδρομος είναι μπροστά μου, άρα δεν πάω για γρήγορο γύρω. Δυστυχώς, γιατί θα μην κόψει τα κινητά για να μην τρακάρουμε. Και είμαι και μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορος. 1,5 δευτερόλεπτο πιο γρήγορος. Για να δούμε, όχι εντάξει. 1,19,126 και θα πάει. 1,16,8. Όπα, όπα, όπα. Το περάσαμε και άλλο έναν γύρο έχουμε και τέλος.
και χωρίς αεροτομή. Πάμε για το τελευταίο γύρο. Εδώ να προσέχουμε λίγο μπροστά που είναι ο Goldsworth. Δεν ξέρω ποιος είναι πίσω. Παίρνω. Ευχαριστώ. Έχω πίσω έναν και με... Πρόσεχε. Ναι, τον έχω δει. Α, ωραία. Χώθηκε και στούκαρε. Γιατί έπαιζε πολύ επιθετικά. Α, με τους δύο και οι δύο πρέπει να είναι ξένοι, παιδιά, αυτοί. Αυτοί οι δύο πρέπει να είναι ξένοι. Ναι. Κι εγώ έπαιζε πάνω. Όχι. Τώρα δεν πάμε για τον πιο γρήγορο γύρο, τώρα πάμε απλά να τερματίσουμε. Έλα και τερματίσουμε. Μόντου Μολοντκού. Έφυγες, δεν σ' άρεσε η δεύτερη θέση. Κατάκι, δεν είδαμε και τι εθνικότητα ήταν. Και τέλος. Ωραία. Ωραία. Και χωρίς αεροτομή μπροστά, το γύμνωσα. Τουλάχιστον δεν έχει καμία σχέση η μούρη αυτή με τις μούρες από τις φόρμουλες τις φετινές. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Για να δούμε. Ω, να! Αμερικανός ήταν αυτός, ε! Το γατάκι το Μπούμπλερ Χάμπερ, να πούμε πώς τον λένε. Α, τερμάτισε. Τερμάτισε με 25 δευτερόλεπτα πιο πίσω. 47 άτομα είναι μέσα. 70 λέει θα είναι Ανούλα, λέει κάτι θα ξέρει. 48 βλέπω εγώ. Αν πάμε λέει 70 για να βάλει επιλογή, όχι, είναι κανονικά την αλλαγή ποιότητας την βάζει το site από μόνο του, αν δουλεύει για κάποια στιγμή, στο κάνει από μόνο το αυτόματο. Έχω δει να το κάνει και με 15 άτομα την αλλαγή. Πέντε σας κολλάει, μόνο εγώ κολλάω. Μάριο, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι, κλείνεις μία, το browser γενικά, ας πούμε αν έχεις Firefox επειδή μαζεύει μνήμη case, πας και... Κλείνεις μία τον Firefox όλων και το ξανανοίγεις. Και βάζεις το live και δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Καμιά φορά όταν το κάνετε αυτό μπορείτε να δείτε και σε source κανονικά όπως το στέλνει ο άλλος. Την πηγή. Ψηφίζετε να πάμε στην επόμενη πίστα. Κάτσε, αφού πρέπει να τελειώσει να κάνει results. Αναγκαστικά περιμένουμε λίγο να κάνει result. Okay. Μάνο λέει κάτι σου λείπει. Τι μου λείπει. Ωραία, πώς τα λέει, ο Βάγκουρας λέει, μόνο εσύ, οπ, να είμαστε, next season. Ο πρόδρομος είναι από Κύπρο, όπως βλέπουμε εδώ, και όλοι οι άλλοι από Αθήνα, Ελλάδα, ας πούμε. Ναι, ξεχωρίσα, τέλος πάντων, μόνοι το. Σε 14 δευτερόλεπτα. Όσοι είναι να μπουνε, ας μπουνε. Για να δούμε timing. Είμαστε 10 άτομα μέσα, ας μπουνε και οι υπόλοιποι τώρα. Έχουμε το μοντέλο Λόλα. Ναι. Ετοιμαστείτε για να μπείτε. Μην περιμένετε, μπαίνετε. Ναι, 0, τώρα θα κάνει synchronization. Από το μονοθέσιο κάτι μου λείπει. Η μούρη μπροστά μου λείπει. Τα φτεράκια εκεί, τα φτερά προστασίας μου λείπανε. Η μπροστά αεροτομή. Αφού την έχασα, τι να κάνω. Δεύτερη θέση λέει ο Σκρίτζι. Είναι όπως τερματίζουμε την τελευταία φορά, δεν ξέρω. Ω, Άντερστόρπ. Ωραία πίστα είναι αυτή. Δεν τη θυμάμαι. Okay, μπήκα. Ωραία. Μπείτε και οι υπόλοιποι παιδιά. Μπείτε μέσα στο game. Πόσους βλέπουμε. Βλέπουμε 10 άτομα. Κάτσε να κάνουμε ένα μέσα και να ξαναβγώ. Να φορτώσει και τα υπόλοιπα παιδιά να δούμε.
Α, όχι, 10 άτομα είναι για να αρχίσουν να μπαίνουν. Μπαίνουν. Μπήκε και ο Λιάκος. Για να δούμε τι μπήκε. Ο Λιάκος πάω, μπήκε μέσα. Ναι, θα μπει μέσα στη Λόλα Μάνο. Τι κάνει μάλλον. Γιατί όχι, να μπω στη Λόλα μέσα. Γιατί όχι, why not. Μπήκε και ο Μίστερ Αλάνη. Για να δούμε, άλλος μπήκε. Είναι 12 άτομα μέσα. Όσοι είναι να μπουν, μπείτε και να ξεκινήσουμε τον αγώνα. Να και ο Τζιμ και μπήκε. Κάνετε ρε, μην πάτε ανάποδα. Ναι, ναι, παιδιά, αριστερά, παιδιά, αριστερά, 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 αριστερά. Ποιος πάει δεξιά. Κάποιος πάει ανάποδα. Ανάποδα πας, ρε. Κάτσε. Κάτσε. Δεν είναι μόνο ένας. Τον έβγαλε. Πρέπει να του ρίξε disqualifying. Ωραία. Ναι, παιδιά, άμα είναι και κάνετε τέτοια να σας πετάει κατευθείαν. Δεν έχει. Να το να. Ποιος είναι. Α, ο Spammer. Ο Spammer. Περίμενε ρε Spammer να περάσει ο άλλος να πούμε. Περίμενε ρε. Ποιος είσαι εσύ, δεν ξέρω. Ο τρολεράς. Α, όχι, λάθος, άκυρο. Δεν... Α, τι πίστα είναι. Ω, ναι, μ' αρέσει αυτή η πίστα. Αυτή η πίστα μ' αρέσει. Αυτή η πίστα μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάτε για χρόνο. Κάνε με την μεγάλη την ευκαιρία. Ο Ξενάκης πάει ανάποδα. Όχι, το ίσιο, εντάξει. Λοιπόν, κάτσε εγώ να σας βάλω εδώ πέρα να πάμε για next season. Άλλος ένας. Ένα, Μανώ, έτσι. Ναι, έλα, πες μου. Κολλάει. Λες να κολλάει επειδή κάνω Red Dead. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Να κάνετε Red Dead και να παίζετε παιχνίδι δεν γίνεται. Να ανεβάζετε και να παίζετε online δεν γίνεται. Με τίποτα. Να μπεις μέσα στη Λόλα. Στη Λόλα που τα παίρνει όλα. Αφήστε λίγο να παίξουμε μετά. Έγινε, έγινε, πρόδρομε. Απλά το θέμα είναι να κάνουμε μόνο τους αγώνες, yeah, έτσι να μπαίνουμε μέσα και να κάνουμε κατευθείαν τους αγώνες, να το ευχαριστιόμαστε κιόλας, για να μην περνάμε μισή ώρα έτσι γύρω γύρω. Ναι, είναι πολύ. Ένα άτομο περιμένουμε μέσα. Ποιος είναι μέσα τώρα περιμένουμε. Ο Τζίμκε. Έλα Τζίμκε. Τελείωνε. Τζίμκε, ούτε έρχεσαι εδώ μεταξύ στην ομάδα το μπλα μπλα, έτσι. Να κάνεις μπλα μπλα στην ομάδα Greek Titans. Ακόμα σε περιμένω από πριν. Δεν μας θέλει. Όχι, το ξέρω. Και εγώ. Για να δω. Άντε, Δημήτρη. Βε. Πρόδρομε, πώς πας έτσι, παιδί μου, σαν... σαν μερισμένος πας. Πρέπει να φύγω γρήγορα από το εμπόδιο που λέγεται πρόδρομος. Έφυγα. Δεν πρέπει να πατάτε πάρα πολύ εύκολα το γκάζι. Θέλει νορμάλ. Εγώ με θυμίζει τα μήνυ. Τα μήνυ είναι ωραία τα μήνυ. Απλά βάλαμε να δούμε λίγο και φορμουλίτσα, την πέτυχε ο Τζιμ και την πίστα και έλεγε μπείτε, μπείτε. Εντάξει, δεν είναι
Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το Honda. Τα Hondaκια. Είναι ωραία, είναι και τα, αυτά τα αυτοκίνητα που λες του τουρισμού. Είναι ωραίο. Είναι ωραία. Και ό,τι χρόνο κέρδισα. Στην Φόρμουλα είναι το μόνο αμάξι που όταν χάνεις ανάρτηση το καταλαβαίνεις στην οδηγία. Ωραίος, ωραίος. Sorry, sorry. Ήθελα να κόψω να περάσει. Έπειρες. Και ο Goldsworth έφυγε. Έλα γάμο το. Όταν χάνεις το feeling της πίστας, αυτά παθαίνεις. Ακούγεται διπλό, ποιος έχει κλείσει τα ταχεία. Κλείσε τα ταχεία. Γεια. Καταλαβαίνει το nickname, ας πούμε, τη φωνή την έχει μάθει. Ωραία. Σάκεν. Σάκεν. Α. Να μπορείς να τρακάρεις. Ποιο να τρακάρεις. Πιστεύω. Γιατί να με τρακάρεις. Μια φορά σου τρακάρεις. Μόλις που δεν χάρισε τον κύριο. Δεν ξέρω, καταλάβω, είχε Πάνω, είμαι πίσω σου. Οκ, παίρνω. Είσαι στην αγωνιστική, το ξέρεις, έτσι. Να πας, να πας, να πας, καλά. Άμα θες μόνο τραγουδιάρι μου, μόνο μη μου τραγουδάς τώρα την ώρα του live, εδώ που τρέχουμε κιόλας με τα παιδιά και μιλάμε, γιατί μου δυσκολεύεις τη ζωή. Κάποιος παίζει τις φόρτες, λίγε. Ναι, και κάποιος παίζει τηλεόραση. Τι καναλί, τι καλό έχει.
είναι ο Σκίτζης. Σκίτζη, πίσω σου είμαι. Έλα. Μετά πώς θα βλέπει τον κανάλι, πάει πιο μετά ή μόνο ρε. Δεν ξέρω, μάλλον για ρε το βλέπω. Αλλά μπαίνουν όμως και δεν. Μάνο σου. Μάνο σου καλέ να σου αρέσει, δεν μας πες τι το άρεσε αυτό. Δεν ακούω τώρα τι μου είπες, δεν άκουσα τι μου πες, για ξαναπες. Σου καλά με το racing game, τέτοιο άνθρωπο. Και τα δύο είναι ωραία game, και τα δύο. Εγώ πιστεύω σε simulation είναι το αρφάκτο, σε γραφικά το racing game. Α, και τελικά μάνα το άνθρωπο είναι το 07 είναι. Ποιο? Το R-Factor, το 7. Δεν έχω βάλει το race. Ναι, απλά πιο παλιά λέγαμε πιο πολιτική, πιο δεν ξέρω. Έτσι κι αλλιώς άμα πας στο official site λένε την ημερομηνία. Ας πούμε στο race 07 σου γράφει το Steam πότε βγήκε. Μάλιστα, όταν ανοίγεις το αρχικό σωρό και γίνει τα περισσότερα παιχνίδια, γράφω από κάτω ποτέ. Τι έχει? Τα περισσότερα παιχνίδια, όταν ανοίγεις, γράφω από κάτω χρονολογία, ξέρεις. Ναι. Και τα terms of play και χρονολογία. Για το μεταξύ σήμερα είναι η μέρα που έχω γράψει Rage 07 και δεν Rage R, έτσι. Ρε Darksider! Sorry ρε. Δεν σε χτύπησα. Βασικά πιάνω στο πιο εγώ και κατελείως. Πάμε για ένα γρήγορο γύρο τώρα, στο τέλος. Πόσο από σας έχετε την ημέρα? Θέλετε μετά να αλλάξουμε να πάμε σε μίνι κουπέ ή σε άλλα κύματα? Ναι, εγώ λέω μίνι κουπέ γιατί εμείς γυρνάνε τις φόρμουλες. Ναι, όντως. Μίνι. Αλλά ο Μίνι, ο πιο γνωστός, έχει πάρα πολλά. Έχει γύρω στο 17 το όμπρι. Είχε ρέιτ. Είμαι 631 πιο γρήγορος, για να δούμε τι θα κάνω. Ωραία. Τουλάχιστον τώρα δεν μου λείπει τίποτα, έτσι. Τώρα τα έχω όλα πάνω μου. 46 παιδιά βλέπω μέσα. Όταν λέει τουρισμό εννοείς τα tuner, lol. What? Ανούλα λέει εσύ, δεν θα μπεις λέει στο game. Καταρχάς λέει το race 07 είναι πιο δύσκολο από το R-Factor για εμένα. Ποιο παιδάκι λέει είναι αυτό? Γεια σου, Anders Gaming. Γεια σου ρε, Bo the Bigger. The Bigger. Καλησπέρα Τζονάρα, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά που είναι μέσα εδώ στην παρέα σήμερα.
Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, πάμε continue, εντάξει, κάνουμε live event και πάμε για τι θέλετε, για mini ή για τα άλλα, τι θέλετε. Εγώ λέω mini. Mini. Ό,τι θέλετε, δεν έχω πρόβλημα. Mini. Λοιπόν, πάμε στα 100 τότε, 100 MB mini, το κλασικό δηλαδή. Αυτό που μπαίνουμε και πιο παλιά που μπαίνουμε. Περιμένετε να το βρούμε. Α, θα περιμένουμε όμως, παιδιά, γιατί είναι στα 100 MB, είναι με την παρένθεση, αλλά είναι σε race και είναι 19 άτομα μέσα. Και τα άλλα που έχει, και τα άλλα που έχει είναι άλλο ένα το... όχι, λάθος. Και... έχει και ένα που λέγεται... το mini. Έχει ένα που λέγεται... παπάκι. Έχει ένα Goras Fr mini στην Imola και έχει και άλλα δύο που λέει Asphalt Devils D mini 1 και mini 2. Που είναι σε practice. Έχει ένα... πού θέλετε να πάμε. Έχει ένα ρο 4 παπάκι. Έχει και ένα που λέγεται... έχει και ένα που λέγεται FBR ITA mini που είναι στο qualify. Όλοι και όλα αυτά που είπαμε, όλα αυτά που είπαμε είναι... Να μπούμε σε αυτό. Περίμενε, λοιπόν. Αυτός που είναι στον Imola είναι... πάμε σε είναι... αυτός, έχω πάμε. Race και τα... λοιπόν, πάμε στο Asphalt Mini 1. Όχι, είναι... όχι. Είναι unknown, χρειάζεται DLC. Practice χρειάζεται είναι, DLC. Ποιο, τον Nürburgring? Όχι, χρειάζεται DLC. Το track είναι DLC. Το Nürburgring. Α, είναι το Nürburgring, το μεγάλο, ε. Ναι, παιδιά, αυτή η πίστα είναι μια μεγάλη, πολύ μεγάλη πίστα. Αυτή στο Nürburgring. Άρα πάμε στην Imola. Όχι, είναι race. Κάτσε να κάνω refresh. Λοιπόν, mini. Α, qualify. Ποιο? Την Imola είναι qualify. Το Coras. Α, περίμενε τώρα γιατί μπερδευτήκα. Ναι, τώρα είναι Monza. Monza 07 qualify, έτσι. Go race. Εγώ την Imola την έχω τρέξει σε κάρτα αληθινό. Ωραία, λοιπόν, μπείτε λοιπόν τώρα στο Coras Fr mini. Έτσι, αυτό. Coras Fr mini. Mini Monza 07. Μπείτε εκεί. Είναι και δύο άτομα μέσα. Κάτσε να βρω και. Αυτό θα πάρω που είναι πιο πολύ κόκκινο. Το θέμα είναι αν είχε κανένα όλο κόκκινο. Ξεκινάμε από την... Go race δεν έχει... και εφρό. Αυτό θα πάρω. Ναι, αυτό. Σβαντβούρτ, τι είναι αυτό, ρε. Σερβερ. Τι, κάτι έγινε. Όχι, εμένα μπήκε στο Zandvoort. Μπήκε κόσμος, έχει κόσμο μέσα. Είσαστε μέσα? Και εμένα στη δικιά σου πίστα με έβγαλε μόνο. Που με έβγαλε, που σας έβγαλε? Αυτή είναι η γαλλική τα μουζε. Α, μπήκε Branch Hatch, έλα, μπήκαμε Branch Hatch. Άλλαξε τώρα σε Branch Hatch. Καλησπέρα Τζον. Γεια σου, Supermarket. Ωραία λοιπόν, μπήκαν και τα παιδιά, είναι μέσα. Είμαστε qualifying στην πίστα. Οχ, τι κάνει ρε, τι είναι αυτό? Τι γίνεται? Α, ξεκινάει κατευθείαν, παιδιά, ξεκινάει κατευθείαν, ωραίο αυτό, δεν το ξέρα. Ξεκινάτε δηλαδή και ξαφνικά πιάνετε τη μόνη. Καταλάβατε ποια πίστα είναι? Έχει πλαγίνο σερβερ, γι' αυτό γίνεται. Ναι. Είναι αυτή η ωραία πιστούλα η μικρή που είναι έτσι, αλλά εδώ την έχουν φτιάξει λίγο, είναι αλλαγμένη η πίστα. Τον καθόμαστε μπάχη μη νύχτα. Όχι, ένα φραν. Όχι, εσύ στυρές. Ένα Φρανς που λέει, θα βάλεις να βλέπεις όλα τα μίνι και είναι ένα που λέει Φρανς, φρ κάτι. Πρέπει να έχουμε ξένο. Α, μάλιστα, από εδώ αλλάζει λοιπόν η πίστα. Όσοι θυμάστε την άλλη που ήταν μια μικρούλα πίστα, από εδώ λοιπόν τώρα παίρνουμε στην άλλη σχεδίαση της πίστας. Ωραίο, πολύ ωραίο. Θα μας μπερδέψει όλους εδώ τώρα. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Ένα που τα έχουμε συνηθίσει. Μα κοίτα, δεν μπορείς να μαθαίνεις μόνο μία πίστα, είναι πολλές πίστες που μπορείς να μάθεις, είναι πολλές πίστες που υπάρχουν. Άρα καλό είναι αυτό.
πιο τέλεια είναι η γερμανική Nürburgring λέγεται. Nürburgring. Grand Turismo την είχε. Έχεις το F1. Αυτό ήταν προηγουμένως, αυτό ήταν αλλά δεν το έχουν τα παιδιά. Ήτανε το DLC, είναι αυτή η πίστα η τεράστια. Εγώ μπερδεύτηκα και πήγα να δώσω στο άλλο μέρος της πίστας. Που ήταν η φίξη. Βγάζει δηλαδή για να καταλάβετε κατευθείαν για γύρω. Όπως είναι και στη φόρμουλα, όπου σου λέει θες να κάνεις ολόκληρο το γύρο ή να πας κατευθείαν για να κάνεις τον χρόνο σου. Και του επιλέξεις εσύ θέλω να κάνω τον χρόνο μου, άντε πάλι. Αυτό μας κάνει και εδώ, σε βγάζει κατευθείαν, σαν τη φόρμουλα. Σε γύρω είμαι, σε racing, σε τόπο. Πάλι. Όλοι πατήσαμε, πατήστε όχι, παιδιά. Όχι. Πατήστε κι εσείς για να πάμε στο επόμενο. Πατήστε ναι, να πάμε στο επόμενο. Έτσι κι αλλιώς μπορείτε να βάλετε κουμπάκι. Αν μείνει ένας, πάει κατευθείαν ρες. Αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Βάζετε κουμπάκι πάνω στην τιμονιέρα έτσι κι αλλιώς. Μπορείτε να βάζετε ένα κουμπάκι. Ναι, next season, next track και ναι και όχι. Ωραία. Ναι. Τι είμαι, ένατος, εβδομός, εκτός, δεν θυμάμαι κάτι είμαι, τώρα θα δούμε. Φρένα λέει ο ανατρεπτικός, απλά να θυμάστε λίγο ότι είναι διαφορετική η πίστα από την άλλη που έχουμε συνηθίσει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μίνι Φούστα λέει θα οδηγάς Μάνο, έτσι ακριβώς. Όχι, είμαστε στην σελίδα, είμαστε στην ομάδα στους Greek Titans, στο Steam. Στο Steam, παιδιά. Στο Steam. Όσοι είναι γενικά να μπουν για να μιλήσουν, να φορέσουν όμως ακουστικά, όχι ηχεία, γιατί περνάει ο ήχος στα ακουστικά και ακούγονται δύο φορές. Μπαίνεις στη σελίδα στο group των Greek Titans και κάνεις έναρξη φωνητικής συνομιλίας, αλλιώς θα μας ακούς μόνο. Έναν περιμένουμε ακόμα. Πες μου ότι είμαι τελευταίο. Με πού με έβγαλε, δεύτερο με έβγαλε. Γιατί με έβγαλε, αφού ήμουν έκτος. Μάτεψε ποιος είναι πρώτος. Α, και δεν κάνει και το start αυτό, κάνει άλλη εκκίνηση. Και γεννάει μόνο. Οπα, τι γίνεται εδώ. Θα συγκρούσες ξένοι. Ξεκίνησε και σας με τρίτη. Ναι, κάτι έγινε. Όχι, είναι καινούργιο κόλπο αυτό. Γιατί ρε παιδιά, γιατί ρε πάνω. Γιατί ρε. Ναι, ρε, θα το τράβω. Άντε πάλι. Κάποιος με κλέψε. Με κλέψε. Ναι, γεννήθηκε. Εδώ προσπαθεί να μπερδευτεί. Άρε παιδιά. Σε τσούγκλησαν, Μάνο. Σε τσούγκλησαν. Ναι, ο Πάνος νομίζω ξεκίνησε πρώτος, μετά ήρθαν και οι άλλοι, έχω σπασμένο λάστιχο και απλά τώρα πρέπει να κάνω αναγκαστικά ένα γύρο και να πάω στο πίτι για να φτιάξω το αμάξι. Πάει τόπος. Και ήμουν δεύτερος. Και είμαι 16ος, μπράβο παιδιά. Εγώ από πρώτος που πήγα 20ος. Έχω συνήθεια σε αυτή τη στροφή, μπαίνω με πρώτη και κόβω γύρω από τα 200 μέτρα και μένω πάντα πίσω, αλλά με βγαίνει σε καλό. Έτσι, σιγά σιγά, καθώς παίζετε την πίστα ξανά και ξανά, μαθαίνετε τις στροφές και θα μπορείτε να το παίρνετε καλύτερα. Εγώ θυμάμαι να μην τσουκούσω κανένα. Όχι, drummer δεν έχει rage. Πάτσα κι εγώ. Εγώ αυτή την πίστα δεν την έχω τρέξει. Fast driver πηγαίνει. Fast driver λαγκάρει κιόλας. Και μπαίνω στα πολύ. Μπράβο μου! Τι κάνουμε, μπαίνουμε. Λοιπόν.
Και confirm. Του λέμε τώρα να μας τα φτιάξει. Και τώρα αρχίζει και κάνουμε please wait για να φτιάξουμε το... Ρε Δημήτρη, τι κάνει. Εγώ. Εσύ δεν είσαι με το μαύρο κουπέ. Ο BNG λες. Φίξε ναι. Damage τώρα, για να μπορούμε να βγούμε να οδηγήσουμε. Τι να κάνω, δεν με έβγαλε μπλε σημεούλα. Κάτω αριστερά τη βγάζει σημαία. Καταλάβεις ο κοπάρης, στη στροφή πήγε. Καμιά φορά και το... και το lag, είναι και το lag. Δεν σε κοπάνισα, εσύ με κοπάνισες. Το σκρίτζι λέω. Και βγαίνουμε τώρα κανονικά, έχουμε φτιάξει και τα μάξι, 35 δευτερόλεπτα. Θα οπίσω με κι εγώ, Μάνο. Κι εγώ πήγα στο πίσω. Ωραίος. Όχι ρε. Και πήγαινε καλά. Επειδή είχε πρόβλημα. 20-19 άτομα, είναι καθαρά. Αλλά δεν ξέρουμε. Όχι πάλι εδώ πέρα, βγήκα. Είμαι ανάποδα. Πώς να είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Χωρίς μηχανή. Πολύ ωραία. Καλό κιόλας είναι έτσι αυτό που κάνετε, να μπαίνετε μέσα στα pit, να προσπαθείτε να φτιάχνετε και, και τις ζημιές που δημιουργείτε στο αμάξι για να το μαθαίνετε κιόλας. Εγώ πατώ μόνο το enter και φεύγω. Δεν ξέρω αν έχει επιλογή. Όταν μπαίνετε μέσα στα pit, με το που μπαίνετε στα pit μέσα, σας βγάζει κατευθείαν τη λίστα. Τα κόκκινα είναι που μπορείτε να τα φτιάξετε. Πηγαίνετε λοιπόν με το βελάκι πάνω σε αυτό το κόκκινο, πατάτε το κουμπάκι, γίνεται πράσινο. Ή αυτό ή ό,τι άλλο είναι που θέλετε να φτιάξετε. Κάσο τρέκαρε. Και μετά πατάτε το confirm. Μετά πατάτε στο confirm, στο τέλος. Είδατε, βγαίνω από την αγωνιστική γραμμή για να περάσουν τα οχήματα που είναι πιο μπροστά από εμένα, ένα γύρο. Που μου ρίχνουν μάλλον γύρω. Να μην τους κόψω λοιπόν κατευθείαν και συνεχίζω τον αγώνα μου. Έτσι πρέπει να κάνετε. Βγαίνετε από την αγωνιστική γραμμή. Είμαι ένα γύρο πίσω, θα σας κοντράρω. Όσο μπορώ. Να δούμε λίγο φάση. Καλά, έχουν φύγει. Ότι έχουν φύγει, έχουν φύγει. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι η πίστα σαν τις άλλες που έχουμε παίξει, παιδιά. Έχει πατήματα διαφορετικά. Η πίστα δεν κρατάει. Δεν είναι σαν την άλλη που παίζαμε γύρω-γύρω. Κάτι πρέπει να έχουν κάνει γενικά. Πρέπει να έχουν αλλάξει κάποια πραγματάκια. Δουλεύει δηλαδή διαφορετικά. Έλα, έλα. Με το κατευθείαν ρε. Αυτό ξανά πάλι, για δεύτερη φορά συνεχόμενη. Ναι, όχι. Δεύτερη συνεχόμενη φορά. Τρίτη. Έχει διαφορετικό πάλι, δεν ξέρω, διαφορετικά κρατήματα. Όταν έχουμε πολύ καιρό να παίξουμε σε κανονικά τούντα, μπέμπες. Mm-hmm.
Ας πούμε την άλλη φορά παίξαμε και μαζί με τον Δημήτρη, όσο το θυμάστε, που είχαμε κάνει τους αγώνες στην άλλη σχεδίαση της πίστας. Τα κρατήματα και τα πατήματα, όχι μάλλον τα πατήματα, τα κρατήματα της πίστας ήταν είναι νύχτα, είναι με τη νύχτα. Η άλλη είναι και πιο μυρί. Επίσης αυτή η στροφή που σε μένει είναι πάρα πολύ κοντά. Μάνα, αύριο έχει κανονικά 12 ώρα live. 12 ώρα, παίζει κανονικά όλα τα κουμπίδια. Γύρω τράπη και τέτοια. Για αύριο. Ναι. Θα δούμε, κάτσε να ξυπνήσουμε πρώτα. Εγώ χάνω όλο το Σαββατοκύριακο μου γενικότερα κάτω πέρα και έχω προπόνηση στις 9 και έτσι πινώ 8.30. Σε τι, μπαλά. Ναι. Το είδατε με ευθεία μπλε σημαία, κατευθείαν έξω από την αγωνιστική γραμμή και τον άφησα να περάσει. Εγώ βγαίνω από το δρόμο. Εν τω μεταξύ, θέλω να ρωτήσω κάτι, να μου πείτε όλη τη γνώμη σας, είστε 42 άτομα μέσα, θέλω τη γνώμη σας. Έχω ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό δίλημα. Περίμενε. Λοιπόν, είμαι μεταξύ αγοράς δύο παιχνιδιών από τα χρήματα που έχω βγάλει από το YouTube. Το ένα είναι το Assetto Corsa. Το ένα είναι αυτό το παιχνίδι και το άλλο, παιδιά, είναι το Next Car Game με τα μάξια. Αυτό που είχα βγάλει και στο το βίντεο που... Next Car Gaming. Έχει με το ξύλο, με το κυνηγητό, με τους αγώνες και τα λοιπά και θα έχει και multiplayer. Στο Assetto θα βγει πιο μετά. Εν τω μεταξύ τι γίνεται. Άκου να δεις τι γίνεται. Έχω γύρω στα 30... Ό,τι κρατάει η τσέπη σου. Όχι, είναι λεφτά του YouTube. Από αυτά τα λεφτά που βγάζω όταν μπαίνετε να δείτε τα βίντεο και τα λοιπά, που παίρνω κάποια χρηματάκια. Α, ναι. Λοιπόν, έχω 39 ευρώ και είμαι γύρω στα... κοντεύω να φτάσω τα 70 ξανά, θέλω βέβαια κάποια ακόμα. Εν τω μεταξύ, το ότι δεν κάνω live stream με έχουν ρίξει πάρα πολύ στο YouTube και είναι, ας πούμε, μόλις πλησιάζω. Ναι, εντάξει, προς το παρόν με τα βιντεάκια που ανεβάζω. Α, παρεμπιπτόντως. Θέλω να πω κάτι, επειδή χθες ήμουνα και στο live των Gramers. Ρωτάγανε γενικά μέσα τα παιδιά πότε θα κάνουν βίντεο Batman και ξανά, επειδή έχουν σταματήσει. Να ξέρετε ότι Batman έχει από εμένα. Το συγκεκριμένο παιχνίδι το κάνω εγώ στο κανάλι. Αν θέλετε λοιπόν να το πείτε και σε φίλους γνωστούς, αν θέλουν να δουν τον Batman, δεν θα το δουν από διάδρομο, θα το δουν μόνο από μένα. Μπορούν να το δουν λοιπόν από εμένα το Batmanάκι. Εκεί ό,τι κάνω το παιχνίδι, ας πούμε. Γιατί το ζητάνε, απλά τα παιδιά δεν παίζουνε. Λόγω το θέματος που υπάρχει με τη Warner Bros. Ας πούμε την Παρασκευή είχα το 6ο επεισόδιο και πήγε πάρα πολύ καλά. Τότε αρκετά άτομα το έχουν δει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Μακάρι. Λοιπόν, ωραία. Έχω μιλήσει και με τα copyrights της YouTube, τους έχω πει αν μπορούν να μου κάνουν enable το live stream κτλ. Θα δούμε αυτό τι θα γίνει, θα δείξει. Σκέφτομαι λοιπόν, έχω 39 ευρώ στην άκρη. Με αυτά δηλαδή τα χρήματα, αν θα μπορούσα να αγοράσω ή το ένα το παιχνίδι ή το άλλο. Το Next Car Game έχει στα 20 κάτι ευρώ, το άλλο είναι στα 30, αλλά τώρα νομίζω έχει κάτι προσφορές τώρα μέσα στο... Έχει κάτι προσφορές που βγάζει το Steam. Αυτό το μήνα, τον επόμενο μήνα έχει προσφορές, αυτό είναι το καλό. Λοιπόν, για μπείτε μέσα, για μπείτε τώρα γιατί ξεκινάει καινούργιος αγώνας. Όταν το Assetto Corsa βγει το κανονικό, εσύ που θα έχεις, ας πούμε, την beta φάση μπορεί το έχεις το κανονικό. Το αγοράζεις και στη δίνει και την beta. Κανονικότατα, το αγοράζεις το παιχνίδι και το έχεις. Δεν είναι δηλαδή, δεν θα αγοράσει το Assetto Corsa το κανονικό.
Το κανονικό είναι ρε. Απλά είναι, δηλαδή όταν σου λένε early access, το αγοράζεις, αλλά το παιχνίδι και όλα ταυτόχρονα φτιάχνεται. Δηλαδή δεν αγοράζεις ένα ολοκληρωμένο game, αγοράζεις ένα game το οποίο κατασκευάζεται, φτιάχνεται και ολοκληρώνεται. Το οποίο σημαίνει το έχεις. Απλά παίζεις και βάζουν αμάξια, βάζουν πίστες, βάζουν τέτοια πράγματα και συνεχίζει να γίνει αυτή τη διαδικασία. Δεν έχει δηλαδή κάποια διαφορά. Κανονικά δουλεύει. Το έχεις για πάντα. Ασέ το λένε και next card game. Ποιο άμα? Νομίζω ότι σε συμφέρει τώρα γιατί όταν βγει το κανονικό θα είναι 10 ευρώ πιο πολύ. Ναι, έχουν πει ότι μπορεί να είναι και πιο ακριβό, μπορεί να μείνει στην τιμή, μπορεί να ανέβει ας πούμε άλλα 5 ευρώ, αλλά έτσι κι αλλιώς τώρα θα έρθουν κάτι προσφορές. Γιατί μπαίνουμε Πάσχα, μπαίνουμε τώρα απόκριες Πάσχα κτλ. Και κάνουν διάφορες τέτοιες καλές προσφορές και μπορεί πάνω να το ξανακατεβάσουν 10, 20%, 15, 25% αναλόγως τι θα κάνουν. Και εκεί θα είναι καλή ευκαιρία να βγάλω, ας πούμε, να γλιτώσω 2, 3 ευρώ, 4, 5, ξέρω εγώ. Πώς μπορείς να μπεις στο chat room. Μάλλον να σου πω. Περίμενε, μισό. Drummer, πηγαίνεις στο group στους Greek Titans και μπαίνεις από εκεί. Στους Greek Titans είμαστε. Και μπαίνεις μέσα στην ομιλία. Λοιπόν, για πες. Πώς το λένε, υπάρχει ένα site που έχει μαζέψει από όλα τα, από το GA, από το G2A, πώς λέγεται αυτό, από το Kingwin, όλα τα site από όλο τον κόσμο. Ναι. Και σου βάζει σε σειρά με την καλύτερη τιμή. Υπάρχει το τέτοιο site. Το βρήκα 15 ευρώ. Πού υπάρχει, ναι, αυτό. Με το δεν σας το στείλω. Στείλ το μου στο Facebook. Ή στο Skype, όπου okay. Μπορείς. Πώς μπορεί να πει... Κάντε και ένα share για να και οι υπόλοιποι. Next card game, ναι, και είναι κιόλας... Το Steam κάνει πάρα πολύ καλές προσφορές. Ναι. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα και ο Ντάμιν λέει ότι αν θες λέει να γελάσεις το next card game, αν θες λέει realism, ασέ το Corsa. Έτσι ακριβώς είναι. Αλλά και τα δύο τα σπάνε. Έβλεπα βίντεο τώρα με Πέμπτη Παρασκευή από το next card game, το τι γέλιο έριξα. Εντάξει, έχει αρκετό γέλιο. Οπ, και πάμε στο Estoril, παιδιά. Τώρα παίζουμε Estoril. Λοιπόν, και όπως είπα να το ακούσουν και τα υπόλοιπα παιδιά όσοι δεν το έχουν ακούσει, τη Δευτέρα σας έχω το vlog με τα περιφερειακά που έχω. Τα περιφερειακά. Την Τρίτη έχει Company of Heroes να τελειώσουμε τη δεύτερη αποστολή. Την Τετάρτη έχει Μόχα και την Παρασκευή έχει Batman. Και πάμε για Drive. Πάμε Drive, τι θα κάνουμε. Τα Drive στο YouTube πότε θα έρθει. Μανώ, τα τρέπουμε, live stream πότε θα ξαναρχίσουμε. Πού, ποια live stream? Στο YouTube. Δεν ξέρω, δεν εξαρτάται από μένα. Ποιο κλειπ, πού έχει τώρα, στο Twitch ή στο YouTube? Εμένα YouTube. YouTube. Λοιπόν. Στο Twitch μέτρησα πριν, έχεις πάνω κάτω από στο live stream. Μπορεί που έτσι. Ναι, και εγώ το έχω κλείσει στο YouTube. Προσέξτε, προσέξτε και να. Περνάω από αριστερά. Ο ξένα, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν χτυπήσαμε. Ξενάκι, πρόσεχε με πίσω σου. Ναι, ναι, ναι. Μα το πιστεύεις, αξίζει να δώσεις λεφτά για ακουστικά, ναι ή όχι. Για ποιο, για. Για ακουστικά. Για ακουστικά. Κοίταξε να δεις, τα Kraken Pro που έκανα unbox. Καμό, άμα κάθεσαι να μιλάς αυτό γίνεται. Τα Kraken τα Pro λοιπόν που έκανα unbox, τα έβαλε το παλικάρι στο κινητό του. Είχε ένα κινητό, ένα iPhone, κάτι είχε τέλος πάντων. Και άκουσα τον ήχο πως έπαιζε και ήταν πάρα πολύ ωραίο και δυνατά τα μπάσα, όλο ήταν ωραίο. Εμένα ας πούμε εντάξει το ευχαριστητικά. Αλλά για να... Αυτά χρησιμοποιώ. Σας επιβεβαίνω και εγώ γιατί αυτά εγώ τα 7,1. Τα 7,1 νομίζω σε κάνει έτσι Dolby Stereo Surround και αυτό ίσως να μ' άρεσε ακόμα περισσότερο να είχα έτσι 7,1 γιατί και στο σπίτι έχω υποτίθεται να έχω σύστημα 7,1. Παλιό, πάρα πολύ παλιό, από τα πρώτα που βγήκανε πριν από χρόνια ας πούμε. Αλλά όπως και να το κάνουμε το 7,1 είναι πάρα πολύ ωραίο. Κοίτα, θα σου πω την αλήθεια είναι ψηφιακό αυτό από μένα, δεν είναι το πραγματικό. Ναι, το ξέρω, εντάξει, ένα ακουστικό από εδώ και ένα ακουστικό από εκεί. Ναι, ναι, ναι,
ακριβώς, αλλά... Μην περιμένεις. Εγώ να σου πω ότι δεν θα δίνω αποτέλεσμα για να πάρω απλά στέρεο ακουστικά. Ναι. Μα τα Kraken, τα Pro νομίζω είναι κανονικά, έτσι. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Δεν έχει δηλαδή το... Το spin-up έχει... Άμα δεν σ' αρέσει 7,1, έχει ρυθμούς για να το κάνεις στέρεο τα ακουστικά σου. Τα 7,1, τα Kraken, δεν το κάνεις στέρεο. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαι πρώτος. Είναι να ακούσεις, ας πούμε, μουσική από το Chrome στέρεο και να παίζεις 7,1 μέσα του Synapse. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι γίνεται, πόσα παιδιά είναι μέσα. Είναι 19 άτομα. Λοιπόν, κάτσε να πάμε. Πάμε, γόνα. Πάμε. 6, 5, 4, 3 και να ξέρετε ότι είναι η εκκίνηση είναι εν κινήσει. Δεν πρέπει να είναι στατική η κίνησή του. Πώς μπορώ λέει, να μπει στο chat room, είπαμε πώς γίνεται. Για μπορώ να ρίξω ένα link. Αχιλλέα, τι link είναι αυτό που θες να βάλεις? Για πες μου λίγο, τι link θέλεις? Race. Ναι. Γιατί δείχνει ότι κάνουμε stand. Εκκίνηση, σταματημένη, αλλά μάλλον μετά μας πάει πίσω και ξεκινάμε. Αχιλλέα, τι link που λες, για γράψε μου, τι link θέλεις να ρίξεις, αν είναι να το βάλεις στη σελίδα των Greek Titans στο Φουμπού, για να το δουν και οι υπόλοιποι φίλοι. Εγώ το site το βάλα με τα παιχνίδια, το βάλα στους Greek Titans, στη δημοσίευση. Ωραίος. Ωραία. Και τώρα είμαστε εν αναμονή, δύο άτομα περιμένουμε. Άρα τώρα ή θα μας κάνει στατική, static, standing start ή θα μας πάει τέτοιο. Γιατί λέει κάνουμε αυτό, because I love you. How do you care, why do you care. Γράψ' του, κάνουμε live stream, πες του, είμαστε από Αθήνα, παίζουμε live, κάνουμε αγώνες σε όλη μια παρέα, είμαστε... Εγώ είμαι από Έζα Μακεδονία. Δεν έχει σημασία ρε, we do live, we are from Greece, we are in live stream from Greece, and I love you, we are from Greece. Idiot racing, έλα τώρα, μην μιλάς έτσι τώρα, μην είσαι κακό, μην τον βρίσετε, μην τον βρίσει κανένας. Μην τον βρίσετε. Είμαστε καλοί άνθρωποι. Έναν περιμένουμε. Ποιος είναι αυτός ο ένας? Φταίνησε το γιουξαλό. Το. Α. Νόλο. Μάνο. Μάνο. Αχιλλέα, όχι. Ο Αχιλλέα μου, όχι εδώ πέρα link, ειδικά για LOL. Αν θες να αποστάρεις link, πήγαινε στη σελίδα Greek Titans στο Facebook και εκεί πόσταρε το να το δουν και τα υπόλοιπα παιδιά. Μάνο, μέχρι τι ώρα πάει το live? Δεν ξέρω. Και το ότι έκανα και live, ξεκίνησα να κάνω live. Τι μας είτε. Δεν το περίμενα. Εντάμε, πρόσθετε. Έτσι, μπράβο μαλακά. Εγώ έκανα μαλακία και χάσα τα φρένα. Δεν πειράζει. Έκανα μαλακία, πρόσεχα. Όπα. Ω, κάποιος με κοπάνησε. Ποιος ήσουν εσύ. Πάνω ήσουν. Όχι, το κάνω. Εγώ πέρασα από το κάνω. Κάποιος με κοπάνησε. Μαζί σου κι εγώ. Αν είσαι κατρακάρι, εσύ θα ξαναφοράζω σε όλη τη ιστορία, αν είσαι κατρακάρι εγώ. Έλα, καλησπέρα, ποιος? Πάρα, δεν θα πρόσεχε. Πάνω σου. Σε μπερδεύτε. Σε έχει την πρώτα χευρέ. Κάποιος έχει ηχεία, κάτι έχει, κάτι είναι. Όχι, μπήκε ένα παλικάρι τώρα μέσα από ό,τι κατάλαβα. Ναι, μπήκε ένα σπίτι σε το πάρι έγινε. Εγώ είμαι από κάμερα, πώς έχουν φορεί μου κάτι. Μια χαρά είσαι.
Εγώ είμαι από τα 7,1. Κάτσε, 7,1 ακούς, αλλά δεν μίλας από τα 7,1 ή μίλας από το μικρόφωνο. Όχι, από αυτά. Από το μικρόφωνο 7,1. Α, ωραία, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Ο Νίκος τους έχει τα 7,1 και όταν δεν έχει το τυμπόνο, πότε πρέπει να μιλάει με στο stream. Στο δεν θα χρησιμοποιεί το τυμπόνο. Σπάνια. Στο real μπήκατε. Ναι, νομίζω αυτή είναι η πίστα, νομίζω. Και έφτασα δέκατος. Ωραία. Ο Έντας έστριψε. Από τρίτος. Εγώ έκανα μαλακία, εντάξει δεν το έκανε κανείς, έκανα μαλακία, το παραδέχομαι. Όταν κάνεις μαλακίες, την πατάς. Ακριβώς. Τουλάχιστον είναι το θέμα να αναγνωρίζεις όταν κάνεις μαλακίες. Δεν σου το έκανε ένας άλλος, έκανα μαλακία. Πήγα να κάνω την άλλη φορά, έπιασε, απλά ξεχάστηκα και άρχισα να πατήσω τα φρένα. Έχω μπροστά μου τον Σκρίτζι. Σκρίτζι, μπροστά σου είμαι. Εγώ είμαι δέκατος. Πίσω σου είμαι. Είσαι ωραίος ρε μπάνε. Ποιος? Ποιος με λέει ωραίο? Ποιος έχει καταράχτη? Ωραία, την γλιτώσαμε. Έστω έτσι το γλιτώσαμε, δεν βγήκαμε έξω, δεν είχαμε έξοδο. Μπροστά έγινε το κακός χαμός με 5 αμάξια. Εγώ είχα έξοδο και βγήκα και ένα από 10 το κουτσέρ. Πώς τι έγινε? Κάποιος θα βγει και λογικά έτσι είναι. Και εγώ ήμουν τελευταίος και έγινα 12. Μάλλον τότε ο σερβερ μπορεί να τραβάει κάτι κολληματάκια. Δεν πειράζει, 7ο μέχρι τώρα. Έχω τη τσίτα που τους λες εσύ μάνα. Έχω το χαμηλό της τσίτα και καταλαβαίνεις. Για μια φορά που την πήρα ωραία τη στροφή. Μπράβο. Μάνα, εσύ έχεις οτέ ή... Τι να έχω? Φόρτνετ. Οτέ. Όχι, έχω Φόρτνετ. Μάνα, πόσο πληρώνεις? Δεν ξέρω πόσο πάει το... Κανονικά όσο είναι το με το δίμηνο πάει αυτό. Αλλά πώς θα μου το κόψουν δεν ξέρω. Νόβα. Νόβα εκεί. Όχι, όχι, δεν έβαλα. Δεν με απασχολεί Νόβα. Μένα το μόνο που με απασχολεί είναι τα κλεμμένα όνειρα. Κλεμμένα όνειρα. Εγώ βλέπω αν σύριε στο Star και αυτό το παιδί. Ναι, και το Star έχει ωραία. Και το Star έχει ωραία, ωραία εγκαθουβάση, ωραίες σειρές. Αγγλικά, ναι. Το Hawaii 5.0 είναι πολύ ωραίο, πραγματικά. Στο Sky. Ναι, στο Sky. Αλλά όταν έχω δύο λεπτά... Πρόγραμμα πίσω. Το Sky βγάζει εκπομπές μαγειρικές και τέτοια ντοκιμαντέρ, τίποτα. Όχι, το βράδυ έχει ωραίες. Το βράδυ έχει πάρα πολύ ωραίες εκπομπές. Το Star έχει ωραία έργα. Βγάζει και στις δικές ήταν αυτό που είχε δικαιώθηκε στη μαγειρική, νομίζω 5 εκπομπές μαγειρικής και πόσα ντοκιμαντέρ. Το Star έχει ωραία έργα για το βράδυ και σειρές. Να δω σήμερα 10. Ναι, εγώ αυτό λέω το Sky το ξέρω. Έχει ωραία αστυνομικά. Ποιο, το Sky? Ναι, το Sky. Α, δεν ξέρω, εγώ για το Star λέω και για το Mega που βάζει ωραίες ταινίες και το Mega. Το Mega, τα καλύτερα του Mega ήταν ευτυχημένοι μαζί παραπέντε εκείνες οι στρες. Ήταν από χτες. Πώς τη λέτε εσύ, και εγώ είμαι εγώ που λέω. Πρόδρομε, πάρε εδώ μπροστά ένα οικόπεδο, είναι ωραίο ρε, αγόρασε το. Μπορεί να είναι ακριβό όμως. Όχι, 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 αλλά δεν τα αγόρασε, δεν ήθελε. Αγόρασε τούτο ρε. Να χτίσει κανένα ξενοδοχείο, πες. Θα χεστείς το τάλιρο μετά. Μάνο 47 άτομα έχεις. Έλα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Δεν έχει πάρα πολλά άτομα γιατί κάνουν σχέση που κάνουν. Έχω ξέρω εγώ 10 followers που είναι ελληνικοί και 7 κάνουν live. Όχι, είναι τελείωσε ο αγώνας για μένα. Το θέμα είναι ή 5 έχει ή 10 ή 40 να περνά καλά. Αυτό έχει σημασία. Ναι, όντως. Εσύ να περνά καλά. Έκλωσμα, ναι.
Πρόδρομος God's World, προσοχή. Προσοχή. Ο Τσενάκης είναι μπροστά, με πέρασε ο Τσενάκης. Και μπροστά και είναι και ο Τζιμ και είναι τρίτος. Μανώ, να σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Το, η αναβάθμιση των υπολογιστών, εσέβη, μπράνω, ότι πήρες, πόσα στέβρος που πήγε. Δεν θυμάμαι. Την έκανα το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι καθόλου. Εγώ πάντως έχω μια M357, σχεδόν είναι σαν το πισί του κουμπάνης και είναι φορμένος, το παλιό πισί του κουμπάνης. Α, ωραία. Και είναι μετά, θα σε ρωτήσουνε μετά... Μετά θα σε ρωτήσουνε, Minecraft παίζει! Sorry, brother. Τρακάρατε, μωρέ! Καλά, πρέπει να ξεκινάει και ο Τζιμ και μπροστά χάθη. Όσοι και τη σκοπό να κάνετε αναβάθμιση, ναι. Έχουν προσφορά την 7850 στο πλαίσιο. Παιδιά, γιατί κάποιος 135. Θέλει να... Όποιος θέλει να κάνει αναβαθμίσεις να πάει στο κανάλι του Gramers, που είναι και εγγυημένα όλα τα μηχανήματα. Εγώ τον Gramers έχω πάρει και πέσει το μάτι. Ποιο? Τον 500 αλλά με 8 γίγα, με λίγο καλύτερη καταγραφικών. Λίγο καλύτερα, δηλαδή γύρω στο 600. Ναι, αυτό δηλαδή βλέπεις ένα κεντρικό που σου δίνει και μετά μπορείς λίγο να το κοιτάξεις, να το αλλάξεις κάποια πραγματάκια. Τέλειος αγώνα. Έχω αγοράσει το PC μου το 2010 το λέμε και έχω αλλάξει πάνω από τη RAM, είχε 2 γίγα και την έκανε 4 γίγα. Αυτό το πήρα το καλοκαίρι. 300 ευρώ άλλο το σοκάκι όμως. Υχεία, οθόνη, πληκτρολόγιο και όλα τα πάντα. Ωραία, ωραία. Τότε ήταν όμως όλο πανάκριβο. Εμένα ο πατέρας μου είχε πάρει... Εμένα ο πατέρας μου είχε δώσει 1.400 ευρώ για να πάρει υπολογιστή πριν από 4 χρόνια και είναι τόσο καλός που ακόμη... Δηλαδή αν το βάλεις δίπλα στο δικό μου, το specs, τον φτάνει σχεδόν. Δηλαδή εντάξει. Εγώ και είμαι Μάνο, τελείωσε αγώνα. Όχι, τελευταίος γύρος είναι. Τελευταίος γύρος. Αλλά εγώ έκανα πάλι μαλακία. Δηλαδή πας κάπου καλά και μία μαλακία θα την κάνεις. Δεν γίνεται να μην την κάνεις. Γιατί είμαστε Power Ranger. Τουλάχιστον είμαι τέταρτος. Εντάξει. Ρε, εμένα το F1 Action δεν μου παίζει καθόλου το αρφάκτα, δεν ξέρω. Το βάζω και όλα τα ξεκούνω μόνο, όταν πάω να κάνω, να πατήσω για servers online, ναι. Μου το κάνει error. Όχι, για να μπεις να παίξεις του F1 Race πρέπει να έχουν και οι άλλοι το F1 Race. Πρέπει να είναι... Δεν κάνουν να ψάξω για server. Δεν μου αφήνει να ψάξω για server. Ναι, ναι, βάλει το κανονικό. Βγάλε το F1 Action και βάλει το κανονικό. Κανονικό τώρα, ναι. Ωραίος. Το έχω κάνει. Γιατί για να παίξεις και σε ένα server που να είναι το ίδιο mod. Μάλλον στο Dirt 3, ναι. Για κάποιο λόγο το progress μου χάθηκε. Γιατί? Πώς γίνεται αυτό. Α, είχες κάνει, έχεις κάνει λογαριασμό. Πρέπει να κάνεις Windows Live και να του πεις Enable, να είναι ενεργοποιημένο το save. Το save ήταν και κανονικά τα είχα κλείσει όλα. Ναι. Και για κάποιο λόγο χάθηκε το progress μου. Δεν ξέρω γιατί να σου το κάνει αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω. Εγώ παλιά είχα το Dirt 3 Cracked, επειδή δεν άκουσα να δώσω 30 ευρώ τώρα εκεί πέρα. Και όταν βγήκε στο Χάμουλ, τα αγόρασα και μη είχε κρατημένο το save πάντα. Πάνω, πρόσεχε, είμαι αριστερά σου. Παίρνω. Εντάξει. Να μην την πατήσουμε εδώ πάλι. Κατεβάσαμε και σε πρώτη, να το σώσουμε, ωραία. Για να δούμε. Θα κάνουμε κανένα καλό γύρο. Τελευταίος γύρος είναι. Να κάνουμε ένα καλό γύρο. Ο Τζιμ και είναι νομίζω στο chat. Στο...
τέτοιο. Στο Steam. Όχι στο Steam, στο... που μιλάμε. Καταλάβω, μην καταλάβω. Πόσο έχει ακόμη? Τον πάω έξω, από μέσα σου μόνο λίγο μα μπορείς. Ναι. Που λες μάνα το Payday, νομίζω το έχεις, δεν το έχεις. Ναι. Που λες, το πήρα την Πέμπτη και την Παρασκευή, κάτι θα και παίζαμε τον Νίκο, κάτι φίλος. Ναι. Που είναι κατοστάρετη, σε 97, σε 97. Και παίζαμε Ultra Hard και Overkill. Ναι. Και ξέρω εγώ ότι θα κάνω cover και αυτά, γιατί δεν μου το σκαλώ. Θα λέγα ωραίος, επειδή παίζω αρκετά μια FPS αυτά. Και παίξαμε μία ώρα και ανέβηκα από 2.67 level. Αυτά είναι. Και ξέρω εγώ μου στέλνουν μηνύματα στο Steam πώς χάκαρες και πήγες 67 level και έχεις παίξει μόνο 2.67. Ναι, δεν καταλαβαίνω ότι όταν παίζεις Overkill παίρνεις για 300.000 bonus εμπειρίας, ας πούμε, έτσι. Παίρνεις 500-300.000, ας πούμε, XP. Όταν είσαι ένα level και στο ένα level, ας πούμε, σου θέλει 3.000. Φυσικά είναι ότι θα ανέβεις πάρα πολύ γρήγορα, δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Έτσι, λοιπόν. Λέγανε hacker και αυτά. Κάτσε λίγο να κάνω μία τέτοιο. Κλείνω για λίγο το live, γιατί φτάνουμε στις 2 ώρες, είναι 1 ώρα 55 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα. Το κλείνω και το ξανανοίγω, ξέρετε, για να έχω αυτό το 2 ώρο, για να μπορέσω να το ανεβάσω στο κανάλι. Ναι, ξέρουμε. Λοιπόν. 1001, 1002, αυτό. 1003, 1004, 1005.